Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια τελευταία αναλαμπή, ένα καλό θα έλεγα τριήμερο, το οποίο δεν απέδωσε ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρετε οι δύο νύχτες, η μία και δύο νύχτες δεν μπορούν να διαμορφώσουν τόσο σοβαρά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και αυτό κάτι. Έτσι σιγά σιγά κλείνει και η αυλαία, τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται για να κλείσουν, τα εποχιακής λειτουργίας. Δυστυχώς, λόγω της ακρίβειας θα κλείσουν και τα περισσότερα σχεδόν από τα συνεχούς λειτουργίας. Τα πράγματα δεν είναι καλά για το κλάδο των δικών μας. Αντιλαμβάνεστε τώρα τα προβλήματα που υπάρχουν με τις τεράστιες αυξήσεις τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και τις τεράστιες αυξήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους που έχει εκτιναχθεί σε ύψη τα οποία στα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις δικές μας. Υπήρξε με εντονότερο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον. Η Καλαμάτα πάντα ως πρωτεύουσα κρατάει τα σκύπτρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Σιγά σιγά θα παγιωθεί πιστεύω ως προορισμός η Καλαμάτα. Τώρα από εκεί και πέρα για το χειμερινό τουρισμό, το επίκεντρο είσαστε εσείς και τα Καλάβρητα. Δύο περιοχές είναι στην Πελοπόννησο και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα, διότι αυτή η εναλλαγή του τοπίου και της μορφής και της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος είναι για όλους καλό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας πω για τα αποτελέσματα από ολόκληρη την τουριστική σεζόν, μπορώ και αυτό να σας το πω. Σε ό,τι αφορά τις πληρότητες, είμαστε περίπου στα ίδια με το 2019. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή οι πράξεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας, έχουν χαθεί στη μαύρη τρύπα. Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο, δεν το περιμέναμε, δεν το περίμενε κανείς και δημιουργούμε πλέον μια κατάσταση βιωσιμότητος πλέον των επιχειρήσεων, να δούμε πώς θα περάσουμε το χειμώνα και πώς θα είναι η επόμενη χρονιά, διότι δεν έχουμε μέχρι τώρα σημάδια καλά. Η ύφεση που διατρέχει όλες τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, από τις οποίες εμείς αντλούσαμε κάποια πελατεία, ο εγχώριος τουρισμός από τους Έλληνες συμπατριώτες μας, και αυτά δεν είναι καλά τα μηνύματα. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σιγά σιγά για να σταθούν οι επιχειρήσεις μας όρθιες. Κινδυνεύουν δηλαδή και με λουκέτα επιχειρήσεις? Ναι, να σας πω τώρα. Τα λουκέτα είναι μια τουλάχιστον ακραία περίπτωση για την οποία θέλουμε να απευχόμαστε. Θα υπάρξουν τεράστιες δυσχέρειες. Και γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να το λάβει υπόψη, να συνεκτιμήσει τα πράγματα και να παρέμβει. Να παρέμβει πού? Στο ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι μεγάλο το θέμα και κακώς δεν έχει παρέμβει μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα κυλήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οι επιχειρήσεις, αν θέλει η πολιτεία να έχει επιχειρήσεις που να τις δεν παίρνει μόνο έσοδα ο τουρισμός, διότι τα έσοδα και με τις αυξήσεις που υπήρχαν θα τα εισπράξει η πολιτεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δει με καλύτερο μάτι, από καλύτερη οπτική γωνία και τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Αυτή είναι η δική μας θέση. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε και σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε Φιλοξενία μου, επειδή εμείς είμαστε κυρίως ο χώρος της φιλοξενίας από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι τώρα. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα και στα παιδιά του σχολείου, να μπορέσουν και αυτά να εντρυφήσουν σε αυτό το μεγάλο ζητούμενο, διότι τι άλλο, τουρισμό πουλάει η Ελλάδα. Αν καταφέρουμε και διασυνδέσουμε βέβαια το τριτογενή τομέα των υπηρεσιών με τον πρωτογενή, που είναι η παραγωγή των προϊόντων, των εξαιρετικών προϊόντων, και μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το προϊόν με τον πολιτισμό, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή αναφερθήκατε στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα, έγιναν κάποιες προσπάθειες φέτος ανάδειξης της μεσογειακής διατροφής. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δράση πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν θα τα απορρίψουμε όλα.
αυτό που έκανε η περιφέρεια είναι στα ΣΥΝ. Λοιπόν, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμός, πρέπει να υπάρξουν δράσεις αποσπασματικές που μεταξύ τους να έχουν μια αλληλοσύνδεση για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Πρόσφατα ήρθε και ο κύριος Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας. Εμείς, επειδή άνθρωποι της φιλοξενίας είμαστε, οι άνθρωποι που πρέπει να φιλοξενούμε και αυτό να περνάει και προς τα έξω, δεν καταφέραμε, διότι ο Περιφερειάρχης μας είχε διαφορετικές απόψεις. Έγινε μία λάθος, πιστεύω, κίνηση. Όλα αυτά τα λάθη κάποια στιγμή πληρώνονται και δυστυχώς τα πληρώνουμε εμείς. Προβλήματα πολύ σοβαρά δηλαδή. Είπαμε για το αεροδρόμιο, ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος να μας κλείσει και συνάντηση με τον αρμόδιο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, διαχειρίζει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μια και μου δίνετε ευκαιρία, σας λέω ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι διεθνές αεροδρόμιο. Είναι βέβαια κατ' επίφαση διεθνές, διότι δεν έχει τις δυνατότητες να φιλοξενήσει και να εξυπηρετήσει περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις. Έχει περάσει το κόκκινο για αυτό. Από εκεί και πέρα είναι ζητήματα αρκετά σοβαρά. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Επιχειρήσεις. Μπορεί να... Τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λουκέτα και τέτοια. Λοιπόν, αλλά έχουμε προβλήματα σοβαρά. Προβλήματα βιωσιμότητος. Αν θα υπάρχουν αύριο. Τι νομίζουν ότι οι επιχειρήσεις, επειδή έχουν κλειδί τις κλειδώνεις και τις ξεκλειδώνεις οποτεδήποτε, τα ανελαστικά έξοδα και μόνο που έχουν οι επιχειρήσεις είναι δυσβάστακτα. Και ένα ξενοδοχείο κλειστό έχει κάθε μέρα έξοδα.